Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Είναι όλο το κοντρόλ τώρα και σχολιάζει το ντύσιμό μου και τα λοιπά και αν μπορώ να το υπηρετήσω. Πλάκα μου κάνεις. Εδώ μιλάμε, έχουν μπει τα ειδικά δυνατιστικά, αυτά που φύγουν από πάνω, μακριά από κάτω, κοντένι γοφούς, αυτά μικρέν. Όλα είναι μελετημένα, όλα είναι μελετημένα με ακρίβεια, παρακαλώ. Για να δούμε, παιδιά, για κάποιους ανθρώπους σαν και εμένα, που δεν είμαστε ατσούμπαλοι και άχαροι, να είναι καλά οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα ρούχα, οι στυλίστες μας και μας κάνουν πιο ωραίους. Για κάποιους άλλους πάλι που γεννήθηκαν ωραίοι, δεν υπάρχει ανάγκη, καταλαβες. Βέβαια, γιατί κάποιοι γεννήθηκαν ωραίοι, Βάλια Χατζηθεοδόρου. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Έλα, τώρα πες μου κι εσύ ότι ήσουν άσχημο μωρό. Ήμουνα σαν αγοράκι. Ήσουν και στη συμπεριφορά αγοράκι όμως ή μόνο? Όχι. Κανονικά με την κούκλα σου, χτενίσματα, τα κουζινικά σου, τα πάντα όλα, ε. Κλασικά τα κορτσίστηκα. Ναι, ναι, και φάνηκε το αποτέλεσμα μεγαλώνοντας, κυρίες και κύριοι. Μια κούκλα πραγματική, Βάλια μου. Ευχαριστώ. Αμέσως στη θέση σου ξεκινάει το παιχνίδι μας. 3, 2, 1. Και καλωσορίζω Αποστολία, Βασιλική και Τζόρτζ. Τι κάνετε, ε? Ναι, θα πούμε πολλά για την παιδική μας ηλικία σήμερα, γιατί ξέρετε, όλες αυτές οι συζητήσεις γίνονται βάσει σχεδιασμού. Ξέρετε πόσους μήνες το συζητάμε με τη Βάλια όλο αυτό που θα γίνει σήμερα? Καθόλου, τώρα μας ήρθε, τώρα το λέμε. Βέβαια τα παιδιά τώρα εδώ, τα παιδιά είναι ακόμη παιδιά. Θέλω να πω Βασιλικούλα, πόσο είσαι, παιδί μου? 26 χρονών. 26? 26. Δεν σου φαίνεται καθόλου. Φαίνεσαι 16 και θα ζήταγα ταυτότητα. Θα παίξουμε και μετά θα μου φέρει ταυτότητα, γιατί δεν πιστεύω ότι είσαι 26, δεν υπάρχει περίπτωση. Λέξω μαχαίρι. Η κατηγορία είναι Έλληνας τραγουδιστής. Έναν Έλληνα τραγουδιστή, παιδιά, ψάχνουμε. Το χέρι στο μπάζερ. Καλή επιτυχία σε όλους. Ξεκινάμε. Έχει πατήσει πιο γρήγορα από όλους ο Γιώργος και μου λέει ποιος είναι ο Έλληνας τραγουδιστής. Διονύσης Σχοινάς. Διονύσης Σχοινάς. Ομορφαίνεις τη ζωή μου. Αλλά, μιας και το θέμα μας σήμερα ήταν οι ηλικίες. Ποιο είναι ένα από τα top κομμάτια του Διονύσαρου που είναι κατά την ίδια? Είμαι ακόμα παιδί. Είμαι ακόμα παιδί. Δεν μεγαλώνω, Βασιλική. Ούτε εγώ μεγαλώνω, ούτε εσύ. Να πάρω ταυτότητά σου μισό λεπτό. Πάω στο ληξιαρχείο. Εδώ υπάρχει άνθρωπος ο οποίος έρχεται μαζί σου. Είναι ο φίλος σου, αδερφός σου, μου. Ο σύντροφός σου. Μου έδωσε την ταυτότητα. Δεν θα τα δείξω όλα. Θα τσεκάρω μοναχά να δω. Παιδιά, έχει δίκιο. Είναι 26. Φτούσου, παιδί μου. Δεν σου φαίνεται καθόλου. Μπράβο, εσύ. Μικρούλα, δείχνει πάρα πολύ. Το εκμεταλλεύεσαι καθόλου αυτού? Όσο μπορώ. Όσο μπορείς. Όσο μπορώ. Και όπου μπορώ. Στον δικό σου έπιασε. Αμέ. Μπράβο, παιδί μου, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, έβγε. Ψηλέ, καλώς όρισες. Ο Τζορτζ, πάρε 100 ευρώ να μάθεις. Να είσαι καλά. Να πάτε αυτό και στα κουμπιά. Εσύ ξέχασες να μεγαλώσεις? Ναι, ξέχασα, αλλά ταυτότητα δεν έχω μαζί μου. Αλλά ταυτότητα δεν έχει μαζί σου. Όχι, να μας πει πόσο είναι. Οπότε θα αναγκαστώ να το ομολογήσω εγώ. Είναι ένα χρόνο μόλις πιο μεγάλο, είναι 27. Ναι. Ναι, ναι, δεν έχει ταυτότητα. Συνομήλικο, ό,τι θέλουμε λέμε. Αποστολία μου, καλώς όρισες, κορίτσι μου. Τι κάνεις? Βρήκα, καλά. Εντάξει. Πολλά νιάτα εδώ σήμερα. Δεν θα ρωτήσω καν ηλικία. Φαίνεται ότι τώρα μόλις έβγαλες στο σχολείο. Τα baby hair εδώ φυτρώνουν ακόμη. Τα baby hair, ακριβώς, καλά το είπες. Και να σου πω κάτι, ό,τι θέλουμε λέμε, εκτός από τους συγγενείς μας που θα σου πούνε αύριο καλά, είναι δυνατόν. Τι είπες, παιδί μου? Όλοι οι υπόλοιποι δεν ξέρουν ότι είσαι 18 χρόνο, 19. Τόσο δηλώνω σήμερα. Τόσο δηλώνει σήμερα. Σήμερα. Πόσο θες να πούμε, να το συμφωνήσουμε από τώρα? 18. 18 όμως θα πρέπει να μου δώσει και εμένα κάτι. Γιατί εγώ θα έλεγα 19. Αν είναι για 18 να πέφτουμε, θέλω κάτι τη κι εγώ. Έχει κάτι τη για μένα, για να δω. Δεν ξέρω, έχω. Όχι, δεν έχει. Να βγάλει, γιατί το παιχνίδι μα ξεκινάει αμέσως τώρα με τον πρώτο γύρο. Πρώτος γύρος θα παίξει πρώτος ο Τζόρτζ που πάτησε το κουμπάκι του πρώτος, θα πάρει και την κατηγορία του. Η κατηγορία είναι τίτλος βιβλίου. Ωραία. Για να βρούμε ένα ξένο μεθυστόρημα, παρακαλώ. Καλή τύχη σε όλους. Καλή αρχή, Γιώργο μου. Ευχαριστώ. Ωραίο ξεκίνημα. Τέλεια. Απολαυστικό. Χάνεις τη σειρά σου. Αποστολία μου, να ευχηθώ καλή αρχή όχι του Γιώργου. Καλύτερη για σένα. Έλα.
Εφόσον σταματήσει ο τροχός ένα ποσό και θα μας πεις το πρώτο σύμφωνο, θα σου κάνω και μια ωραία παρατήρηση. Πάμε. Σίγμα. Το σίγμα. Α, δεν υπάρχει το σίγμα. Ήθελα να πω, παιδιά, ότι για την αγαπημένη μου φίλη την Αποστολία, το γύρισμα τροχού, επειδή ήταν το πρώτο της γύρισμα, μάλλον ξέρει τι συνεπήρε, το σκέφτηκε πώς κάνουν οι αρσιβαρίστες που κάθε μια ώρα θα βάλουν, ξέρει, την πούδρα, θα το σκεφτούν, θα πάρουν ανάσες, θα το πιάσουν καλά, θα γυρίσουν. Έτσι το έκανε, αλλά δεν έφερε αποτέλεσμα όπως θα θέλαμε. Δεν πειράζει. Είσαι έτοιμη να κάνει πυροβήμα? Όχι. Είμαι. Είσαι έτοιμη? Είναι η πρώτη φορά που γυρίζει και η Βασιλική μας. Καλή αρχή, Βασιλική. Βασιλική ήταν πιο έτοιμη, πιο προπονημένη για Ολυμπιακούς Αγώνες και εδώ θα σου πω εγώ τι έφερες. Ό,τι καλύτερο υπάρχει σε αυτόν τον γύρο. 300 ευρώ δωρεάν επιταγή. Τι θέλω, ένα γράμμα θέλω. Τι ζήτησα, Χριστιανό? Το ΤΑΦ. Το ΤΑΦ. Δική σου η δωρεάν επιταγή. 900.gr μπορεί να τη σηκώσει, σε παρακαλώ, από το τροχό τη τύχη. Και αύριο με την ησυχία σου ή και απόψε, αν θέλει. Αν θες αύριο για να ανοίξουν τα μαγαζιά. Αύριο, για να έχω το χρόνο μου να ψωνίσω. Μπράβο. Αλλά αν είσαι πολύ βιαστική, υπάρχει το 900.gr, το e-shop, ψωνίζει σήμερα, τα παίρνει αύριο. Καλό. Πολύ ωραία. Είναι παράδοτα, τι να λέμε. Τέλειο. Ξανά. Και επειδή μπορεί 300 ευρώ να μην σου φτάνουν για να πάρει το έπλο που θέλει, θες ένα εντυπωσιακό καναπέ, πάρε άλλα 200 τώρα με το επόμενο. Ωραία, θα πω το νι. Πάρε άλλα 400 για να μάθει. Δύο φορές γύρισες 710 ευρώ. Τι είναι αυτό το πράγμα? Τι θα ξαναγυρίσεις? Θα γυρίσω άλλη μια φορά. Ό,τι πεις εσύ, Βασιλική. Και από το καλό στο χειρότερο. Πήγαμε γιατί χάσαμε τη σειρά μας. Μάλλον το πίεσες λίγο παραπάνω. Είχες 710. Σου έπρεπε να σου κάνει ένα φωνιεντάκι λίγο να σε λαμπικάρουμε με το γρίφο. Δεν πειράζει. Γιώργο, την πρώτη φορά που γύρισες έχασες τη σειρά σου. Εντάξει. Να δούμε τώρα. Φτάνει. Το δεύτερο γύρισμα θα είναι πιο καλό, διότι πάλι πλησίασες το χάνεις τη σειρά σου, αλλά σταμάτησες σε κάτι πάρα πολύ όμορφο που είναι το μπαλαντέρ. Κάπα. Σήκωσε το μπαλαντέρ, συγχαρητήρια. Ναι, εντάξει. Ο Γιώργος είναι στα τρία γυρίσματα, τα δύο δώρο. Την Αποστολία το δώρο. Αποστολία που ακολουθεί μια αυτοσυγκέντρωση για να γυρίσει τον τροχό της τύχης. Πάμε να πετύχουμε το πρώτο μας γράμμα, Αποστολία. Το πι. Το πι. Άκουσα, το πι βλέπω. Πήρες μόλις 60, αλλά βοήθησες αρκετά στο να λυθεί αυτός ο γρίφος. Το ρο. Ρο. Μπράβο σου. Έχεις 110, δηλαδή οριακά πάνω από 100 ευρώ. Να. Το θήτα. Θήτα. Ωραία. Εκτιμώ ότι το θήτα μας έδειξε ότι ξέρεις όλο το γρίφο. Μάλλον μόνο την πρώτη λέξη. Οπότε τώρα μάλλον θα σε υποχρεώσω να μου δώσεις, εάν δεν το ξέρεις, 100 ευρώ για να πάρεις φωνήεν, αλλιώς 5 δεύτερα για να το λύσεις. Θα πάρω φωνήεν. Παρακαλώ. Το γιώτα. Το γιώτα θέλουμε. Θα βοηθήσει το γιώτα στον αληθείο γρίφος. Νομίζω ναι, διότι εμφανίστηκαν τα γράμματα που αποκαλύπτουν την τελευταία λέξη. Οπότε πάμε σε αυτό το πολύ γνωστό βιβλίο, γνωστό με τη στόρημα. Είναι το. Άνθρωποι και ποντίκια. Είναι το άνθρωποι και ποντίκια. Βεβαίως. Άνθρωποι και ποντίκια. Εντάξει, πρακτικά είναι το δεύτερο πιο γνωστό βιβλίο του Τζον Στάιμπεκ μετά τα σταφύλια της οργής. Άνθρωποι και ποντίκια σου δίνουν 100 ευρώ μόνο. Διότι δεν ήσουν απολύτως ανάγνωσης. Αλλά τώρα θα παίξεις πρώτη στο δεύτερο γύρο. Η Αποστολία μου, η οποία έβγαλε τα πρώτα 100 ευρώ, αλλά μου είναι ακόμα πολύ τρακαρισμένη και κάνει ολόκληρες σκέψεις μέχρι να γυρίσει τον τροχό, να πει ένα γράμμα, να βρει ένα γρίφο, με αποτέλεσμα να χάνει λεφτά στον δρόμο σου. Φεύγουν έτσι, έτσι. Με τι ασχολείσαι, Αποστολία μου? Με τίποτα τώρα. Με τίποτα τώρα. Με τι θα ήθελες λοιπόν να ασχολείσαι? Δεν ξέρω. Αν ήσουν σε ένα ιδανικό κόσμο, δηλαδή τι σπούδασες? Έχω κάνει σκανδιναβική φιλολογία. Ορίστε. Yes. Ναι. Μισό λεπτό, αυτό το άκουσα καλά. Σκανδιναβική φιλολογία. Ναι. Α, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Πολύ ιδιαίτερο. Καταβολές από τη Σκανδιναβία? Όχι. Ή θα ήθελες να πας να μείνεις στη Σουηδία, για παράδειγμα? Εντάξει, είχα πάει. Ναι. Έχω μείνει λίγο. Τον Θόρ τον γνώρισες? Έτσι είχαμε βρεθεί σε ένα καφέ. Ναι. Είπαμε ένα γυαλό, όχι πολλά. Ένα κεραμνό ρίξε και έφυγε. Έτσι. Έτσι, σημαντικό.
Σκανδιναβική φιλολογία και ιστορία. Είναι ωραία πράγματα αυτά. Λοιπόν, μα τους χίλιους Vikings, καμία σχέση η επόμενη κατηγορία. Η επόμενη κατηγορία είναι dress code. Dress code. Φαντάζομαι δεν ψάχνουμε να βρούμε πώς δινόταν ο Όλαφ ο Κοκκινογέννης. Είναι ξεκάθαρο. Σίγουρα όχι. Έλα, Αποστολία. Μπράβο σου. Είναι δεύτερη ευκαιρία, ό,τι και να μου πεις, ξαναπαίζεις. Το TAF. Το γράμμα μας είναι το TAF. Πολύ ωραία. Αυτό θα σου δώσει τα πρώτα σου 120 και δεύτερη ευκαιρία. Πάμε πάλι. Θα ήθελα δύο μαζεμένα σύμφωνα τώρα. Το π. Και ποιο άλλο. Και το σίγμα. Χρειαζόμαστε ένα από τα δύο για να συνεχίσεις. Δεν υπάρχει το πρώτο. Πάμε και στο σίγμα. Δεν υπάρχει το π δηλαδή. Το σίγμα όμως υπάρχει. Πάρα πολύ ωραία. Άλλη μία φορά στον τροχό της τύχης. Φαντάζομαι ότι χρειάζεσαι σύμφωνο. Πώς λέμε το σούπερ μάρκετ Γαλαξίας στο Όσλο. Τώρα παίρνω σκανδιναβικά. The Fims Inter. Δεν υπάρχει. Σοβαρά μιλάς τώρα. Δεν μπορούμε να το πούμε στα σκανδιναβικά. Ναι. Γι' αυτό το λέμε Galaxy. Εμείς έτσι θα πάρουμε. Λοιπόν, ένα σύμφωνο 100 ευρώ. Και φυσικά δεν υπάρχει και έχεις απόλυτο δίκιο. Γιατί ο Γαλαξίας είναι το ελληνικό σούπερ μάρκετ με ελληνικά προϊόντα. Άρα δεν θα μπορούσε να υπάρξει στη Σκανδιναβία ούτε στη γειτονιά της Παπαρίζου. Πουθενά. Ένα γράμμα. Το νι. Και το νι θα σου δώσει άλλα 100 ευρώ και μία δωρεπιταγή βεβαίως. Έρχεται στα χέρια σου. Αύριο, χωρίς λεφτά στο πορτοφόλι, πηγαίνεις στο Γαλαξία και ψωνίζεις. Τι θες να κάνουμε? Θα γυρίσω. Έλα, έλα. Ξαναγυρίζεις, έχεις δεύτερη ευκαιρία. Καλύτερα να μην είχε. Κρίμα. Πες μου να μαθαίνω κι εγώ πέντε πράγματα. Στα σουηδικά τη χρεοκοπία, δεν μπορεί. Δεν θέλω ούτε στα ελληνικά ούτε στα σουηδικά σε καμία γλώσσα να την ξέρω. Καταλαβαίνω. Θα πήρε όλα αυτή. Άσε. Νομίζω ότι ακόμα και αν δεν ξέρει πώς λέγεται η χρεοκοπία, θα μπορέσω να το μάθω εγώ γιατί μάλλον είναι η μόνη λέξη που ξέρω στα σκανδιναβικά. Ragnarok. Α. Όχι, αυτό υπονοούμε. Όπως αλλιώς. Τέλος, όλα εκεί. Και η Βασιλική παίζει τώρα σαν να παίζει πρώτη. Θα πω το κάπα. Το κάπα θα θέλαμε. Το dress code δεν έχει κάπα μέσα. Γιώργο, σειρά σου. Ωραίο το πρώτο σου γύρισμα. Καλό. Το μη. 300 ευρώ. Μπράβο. Εντελώς δωρεάν ένα φωνή. Σου κάτσε πολύ ωραία, Γιώργο. Ωραία. Το αλφα. Αλφα. 7 είναι, εντάξει. Να χαρά. Άμα θέλεις κι άλλα, να βάζαμε κι άλλα, ρε αδερφέ. Πολύ ωραία. Πολύ σωστή η επιλογή σου και δεν σου κόστησε απολύτως τίποτα, Γιώργο. Mm-hmm. Έχεις 300 ευρώ στην τσέπη και συνεχίζεις. Θα γυρίσω. Το γύρισμα, βεβαίως. Το ρο. Ρο. Μήπως έχεις αρχίσει και υποψιάζεσαι τον γρίφο, dress code. Κάτι υποψιάζομαι, ναι, αλλά θα γυρίσω. Παιδιά, δεν είμαστε με τα καλά μας. Είναι άλλη μια φορά που ο Γιώργος φέρνει, χάνει τη σειρά σου. Είσαι πάρα πολύ άτυχος. Φοράς βέρα στο δεξί, βλέπω. Ναι. Έχεις παντρευτεί, το χάνεις τη σειρά σου ή τη γυναίκα σου? Όχι, τη γυναίκα μου έχω παντρευτεί. Έλα, Αποστολία. Ποιο σύμφωνο θα μας πεις, Αποστολία μου? Θα πω το Δέλτα. Το Δέλτα. Ωραία. Έχεις μόλις 20 ευρώ. Παρακαλώ να γυρίσεις. Και σε ακούω για μία δωρεπιταγή 300 ευρώ. Το Φ. Φ. Όχι. Βασιλική, έχεις 0 ολόκληρα ευρώ. Ολόκληρα. Μπράβο. Αλλά μπορεί να στερήσεις 540 από τον Γιώργο, εάν λύσεις εσύ το γρίφο, γιατί ο Γιώργος είναι μπροστά τώρα. Πάμε. Ωραίο. Με άνεση. Το Β. Το Β. Το Β υπάρχει, οπότε κερδίζεις και δεύτερη ευκαιρία. Λεφτά δεν έβγαλες. Γύρισες, παρακαλώ.
πάλι δεν θα βγάλει λεφτά για ένα εικοσαρικάκι και θα μου πει το επόμενο σύμφωνο. Το ζήτα. Το ζήτα, ολόσωστο, γιατί ξέρει την δεύτερη λέξη. Και το βάζει στη θέση του, ωστόσο τελειώσαν τα γράμματα που ξέρει σίγουρα. Όχι. Πρέπει να γυρίσει λοιπόν γιατί δεν έχει λεφτά. Ωραία. Καλή ευκαιρία να βγάλει. Το γάμα. Ωραία. Να σε κάνω, βρίσκεις τα γράμματα, ίσως έχεις βρει και τον γρίφο ολόκληρο, ίσως λέω, αλλά για 80 ευρώ δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο παρά να παίξεις. Πολύ ωραία, δεν ξέρω, κάτι έχει παιχθεί με το χάνεις σειρά σου σε αυτό το γύρο. Γιώργο, αγοράσω. Να περιμένεις, γιατί εδώ εκμεταλλεύεται τη δεύτερη ευκαιρία της Βασιλική. Ωραία. Αλλά δεν μπορεί να την εκμεταλλευτεί διαφορετικά από το να παίξει ξανά, γιατί δεν έχει χρήματα να αγοράσει. Ωραία. Με αγάπη άλλο ένα εικοσάρικο, αν είναι δυνατό, θα το κάνουμε ταινία αυτό. Ρο, όχι. Το ρο το είπες επειδή το είδες μπροστά σου και λες να το πω άλλη μια φορά. Γιώργο. Θα αγοράσω. Λογικό. Το έψιλον. Έψιλον. Α, γεια σου. Έχουμε λύσει όλο το γρίφο. Θα γίνεις ακόμη ένας από τους άνδρες που λύνουν την κατηγορία dress code και μας κουφαίνουν όλους. Όχι, έχω κολλήσει την προτελευταία λέξη. Έτσι. Λοιπόν, Γιώργο, 4.40. Θα γυρίσω. Ναι. Το χ. Χ. Μπράβο. Θέλω να σε ενημερώσω, όπως οφείλω άλλωστε, ότι μόλις μας ανακοίνωσες το τελευταίο σύμφωνο του γρίφου. Εάν δεν λύσεις το γρίφο τώρα για να πάρεις 4.70 και να παραμείνεις πρώτος και με αρκετή διαφορά, αγόρασε ένα φωνήεν. Όχι, θα το λύσω. Το λύνουμε τώρα. Ναι, ναι. Αν το λύσει, θα σου πω τόση ώρα που έχω σπάσει το κεφάλι μου με ποιον ηθοποιό μοιάζει, ρε φίλε. Πάμε. Αν δεν το λύσω, δεν θα μου πει. Όχι, αν δεν το λύσει, δεν α το πω. Εννοείται, θα σα αφήσω να βράσει το ζουμί σου. Άρα να το λύσω. Δεν βάζουμε έντονα αρώματα στον χώρο εργασία. Δεν βάζουμε έντονα αρώματα στον χώρο εργασία. Έχω ένα φίλο μου, τον Δημήτρη, που είναι ταξιτζή, να το θυμίσω. Γιατί δεν μπορούμε να μπουν στα μάτια. Γιώργο, θέλω να κοιτάξει ευθεία την κάμερά σου για να καταλάβουν όλοι. Κάτι που μόνο αν κάνεις τεστ DNA θα το βρεις, μόνο αν κάνεις τεστ DNA, ότι είσαι τέταρτος ξάδερφος από το δεύτερο σόι της μάνας του Ντάνιελ Κρέικ, του James Bond. Ναι, αγόρι μου. Από το σόι της μάνας, παιδιά, συγγνώμη, έχουν αλλοιωθεί τα χαρακτηριστικά, είναι πολύ λογικό. Τρίτος γύρος παίζει πρώτη Βασιλική. Μια κατηγορία στο κορίτσι μας. Διάστημα. 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 Με τα μάτια της μου είπε τώρα, ότι είναι η αγαπημένη της κατηγορία. Είναι. Είναι, δεν είναι. Είναι. Το κατάλαβα, το διάβασα τα μάτια σου. Καλή αρχή σε αυτό το γύρο. Δεν είναι η πρώτη φορά που σταματάς τα έπιπλα. Εύχομαι αυτή τη φορά να τα εισπράξεις όμως. Ωραία. Το σίγμα. Το σίγμα. Μπράβο. Πάρε τη δώρα επιταγή σου και 300 ευρώ με το καλημέρα. Την έχασες και πάλι, Γιώργο, χρεοκόπησε η Βασιλική, σειρά σου. Ο Γιώργος που πρωτοτυπεί, δεν χάνει τη σειρά του. Περίεργο. Έτσι. Το ταφ. Το νι. Ανάποδα τα πες, Γιώργο. Πράγματι. Έπρεπε να πεις τώρα πριν τον νι και μετά το ταφ. Δεν το σκέφτηκα. Εντάξει, 2.60 είναι, δεν είναι, ναι, άσχημα. Παντρεμένος άνθρωπος, το σούπερ μάρκετ το έχει, ναι, το πρόγραμμα καθημερινά. Οπότε θα πούμε το μη. Δεν μας παίρνει να το χάσουμε το σούπερ μάρκετ. Και 100 ευρώ δώρο από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξία στα χέρια σου, το ελληνικό σούπερ μάρκετ. Γιώργο. Θα αγοράσω, ναι, το αλφα. Αλφα. Τέσσερα. Η κατηγορία μας είναι διάστημα. Ο Γιώργος βάζει τα γράμματα το ένα μετά το άλλο. Δεν έχει χρήματα, μάλλον έχει χρήματα για να αγοράσει άλλο ένα φωνήεν. Όχι, θα γυρίσω. Και θα πω το λάμδα. Μπράβο σου. Θα αγοράσω. Σωστό παίξιμο. Το όμικρον. Όμικρον. Κατά τη γνώμη μου, βέβαια, σωστό το παίξιμο.
340 ευρώ. 3 όμικρον στον γρίφο μας. Θα γυρίσω. Και γυρίζει. Σε κοντά στη λύση. Πάμε. Ναι, πολύ κοντά. Θα πω το ρο. Ρο. Θα έλεγα ότι είναι το τέλειο γράμμα σε αυτόν τον γρίφο. Δυστυχώς μόνο για 20 ευρώ γίνανε απλά 80. Έχεις 4-20. Προφανώς και γνωρίζεις την λύση του γρίφου. Αν τα πάρεις, Γιώργο μου, είμαστε στο χιλιαρικάκι και δεν είναι καθόλου άσχημα. Θα τον πω, θα το λύσω. Το λέμε. Ναι, ναι, ναι. Πάμε λοιπόν να δούμε τι βρίσκεται στον γρίφο στην κατηγορία διάστημα. Πρόγραμμα Απόλλων. Πρόγραμμα Απόλλων. Νίλ Άρμστρονγκ. Πρόγραμμα Απόλλων και Νίλ Άρμστρονγκ. Είναι αυτή η σωστή απάντηση προς εδάφηση στη σελήνη. Με 420 ευρώ σε αυτό το γύρο, ο Γιώργος μπορεί να έκανε ένα μικρό βήμα για την πάρτι του, αλλά ένα μεγάλο βήμα για την ανθρωπότητα του λογού της τύχης, διότι έφτασε στα 990 ευρώ, παρακαλώ. Να σου πω ποιο είναι ένα μεγάλο βήμα, Γιώργο. Το μεγάλο βήμα είναι το βήμα που κάνεις για να μπεις μέσα στο Nissan Juke. Wow. Το μεγάλο μας δώρο. Το δώρο της εκπομπής μας στο Nissan Juke Energy, παρακαλώ. Τον 112 ύπων με τον σούπερ τολμηρό σχεδιασμό για SUV. Βαλιά. Πώς έρχεται ο κόσμος να παραλάβει και το Nissan Juke και ποιος ξέρει αργότερα μπορεί να έχουμε και σελινάκα. Το δεν ξέρει κανείς τι γίνεται. Για να έρθετε να παίξετε και εσείς, μπείτε στη σελίδα μας τροχός.star.gr ή τηλεφωνήστε στο 211 187 8090. Ένα σπορ, δηλαδή. Υπάρχει ένα θέμα. Ένα σημαντικό θέμα. Είμαστε μία από τις ελάχιστες εκπομπές σε όλο τον κόσμο που ο παρουσιαστής με την παρουσιάστριά του έχουν απόσταση μισό χιλιόμετρο. Πρέπει να γίνει κάτι για αυτό, σας παρακαλώ. Δεν έχουμε τόσο μεγάλη απόσταση. Κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, για να συναντηθώ με τη Βάλια, πρέπει να βάλουμε διαφημίσεις, να πλησιάσουμε ένα τον άλλο, να πούμε τα νέα μας. Έτσι. Και σήμερα έχει κοιμηθεί και στα κόκκινα. Ευτυχώς που δεν είμαστε σε αρένα με ταύρους. Θα είχαν ορμήξει οι ταύροι εδώ. Σικάγο Μπουλς θα το είχαμε κάνει το μαγαζί. Συγχαρητήρια, Γιώργο μου, αλλά τα 990 δεν μπορούν να εγγυηθούν τίποτα σε αυτό το παιχνίδι. Έχω 200 ευρώ για σας τώρα. Έτοιμα στο τσεπάκι σε λεξομαχία. Βασιλική, κοιτάω εσένα εντονά γιατί δεν έχεις λεφτά. Θέλω να το νιώσεις το συνέστημα. Πάτα πρώτη. Η κατηγορία είναι ομόηχα. Ομόηχα, δύο λέξεις που πρέπει να ακουστούν ακριβώς το ίδιο. Σε 3, 2, 1, πάμε. Αποστολία, πάρε άλλα 200 ευρώ. Πιάνω και πιάνω. Πιάνω και πιάνω. Κάστε 200 ευρώ και κάντε 300. Παίζω και πιάνω. Αλήθεια. Όντως παίζεις τελείως τυπικά ή... Έπαιζα 12 χρόνια. 12 χρόνια είναι πάρα πολλά. Ναι, μετά το άφησα. Τώρα λίγο το... Ναι, αλλά άμα σε βάλω σε ένα πιάνο... Το ξαναπιάνω. Το ξαναπιάνεις. Ναι. Πιάνει, πιάνω. Αν χρειαστεί, πιάσε 300 ευρώ. Τώρα να μάθεις. Διάλεξε την κατηγορία. Τρεις σου προσφέρω. Η πρώτη είναι στη δουλειά. Η δεύτερη κατηγορία είναι ελληνικά σύριαλ. Και η τρίτη είναι λέξεις με την ίδια κατάληξη. Ελληνικά σύριαλ. Ελληνικά σύριαλ. Αμέσως τώρα. Παρακαλώ να μπουν κάποια ελληνικά σύριαλ στον πίνακά μας. Βάλια, πόσα ελληνικά σύριαλ ψάχνουμε. 3, 4, 2. 2. 2 ελληνικά σύριαλ. Αποστολία, βλέπεις ελληνικά σύριαλ. Λίγο. Αλλά διάλεξες την κατηγορία. Ναι. Μπράβο, ρε Αποστολία. Έξυπνη κίνηση αυτή. Πάμε, έλα, καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Βεβαίως δεν είναι υποχρεωτικό να έχετε δει τα σύριαλ. Χάνεις τη σειρά σου εδώ. Αρκεί να τα έχετε ακούσει. Έτσι, Βασιλική. Έτσι. Λεφτά δεν έχεις. Δεν έχω. Θέλεις. Βέβαια. Βγάλε! Κατασκοπικές ταινίες βλέπεις με detective κτλ. Ναι. Μπράβο, σήκωσε το detective, σε παρακαλώ. Ποιο κουτάκι θέλεις, διάλεξε, το ανοίγουμε το εμείς. Το πρώτο από την πρώτη λέξη. Ωραία, το πρώτο του γρίφου μας. Και όσες φορές υπάρχει αυτό το γράμμα, θα ανοίξει ξανά στον γρίφο μας. Είναι το α. Μπράβο σου. Σε γλίτωσε από 100 ευρώ. Ωραία. Πάμε πάλι. Ο.
Θα χάσει τη σειρά σου, Γιώργο. Μπράβο. Το ταφ. Ωραία. 300 ευρώ. Θα γυρίσω. Ο νοικοκύρης, ο σωστός, έχει ήδη μία δώρο επιταγή στην άκρη. Πάρε άλλη μία. Δεύτερη. Το σίγμα. Σούπερ μάρκετ Γαλαξίας, το ελληνικό σούπερ μάρκετ που σας φέρει άλλα 100 ευρώ. Λοιπόν, θα βρει το πρώτο. Ας αγοράσουμε ένα φωνήεν, το έψιλον. Δεν βοήθησε. Θα γυρίσω. Πάμε. Θα πω το μη. 4-20. Θα αγοράσω και το γιώτα. Και θα το πω. Είναι τόσο δυνατός που κατάφερε να λύσει το γρίφο πολύ γρήγορα. Το μόνο που οφείλω να σε ρωτήσω, γιατί έχεις κάθε δικαίωμα να το λύσεις τώρα για να πάρεις άλλα 320 ευρώ, είναι αν δεν θέλεις να ρισκάρεις τη χρεοκοπία από το γύρο. Είπες αυτό που ήθελα να ακούσω, ότι υπάρχει χρεοκοπία πλάς και τη φοβάσαι. Να φύγει. Είσαι έτοιμος. Ναι. Ξεφούρνησε τα δύο σύριαλ. Άγριες μέλισσες, ναι. Το κόκκινο ποτάμι. Λες ότι είναι άγριες μέλισσες και το κόκκινο ποτάμι. €320. Γιώργο, για γύρνα μια φορά. Να δούμε αν σε περίμενε όντως η χρεοκοπία πλάς. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Καλώς δεν πήρε το ρίσκο ο Γιώργος και εμείς στη θέση του αυτό θα σκεφτόμασταν. Ωστόσο, Γιώργο μου. Ένα εικοσαρικάκι είναι κάτι που θα βρει στον δρόμο πολύ εύκολα. Μπράβο, ο Γιώργος ανεβαίνει και ανεβαίνει εντυπωσιακά και φτάνει. Τα 1310 ευρώ. Μια χαρά. Πέμπτος γύρος. Βασιλική, εσύ πού σου έχεις φέρει σήμερα μαζί εδώ, εκτός από το φίλο σου. Μόνο το φίλο μου. Μόνο το φίλο σου. Οι άλλοι δεν ακολούθησαν. Οι άλλοι δεν ακολούθησαν. Μάλλον οι άλλοι ήταν που είχαν το γούρι, ο φίλο μου. Δεν ξέρω. Στην τύχη τουλάχιστον. Μάλλον, μάλλον. Μήπως κερδίζεις την αγάπη μόνο, Βασιλική. Μπορεί. Τώρα μεταξύ μας. Επειδή θα παίξει πρώτη. Ωραία. Χάσε και λίγο στην αγάπη τώρα για κάνα δεκάλεπτο. Μετά ξανακέρδισε. Εντάξει. Εντάξει. Γύρισε πίσω, του λέει αγάπη μου, θα χάσουμε τώρα λίγο. Αλλά θα το βρούμε στον τροχό. Πάμε κατηγορία. Η επόμενη κατηγορία είναι με την ίδια κατάληξη. Ίδια κατάληξη ψάχνουμε στις λέξεις που θα ρίξουν τώρα στον πίνακα. Τρεις λέξεις με την ίδια κατάληξη. Βασιλική, αυτό σημαίνει κάθε γράμμα που λες έχει πολύ σοβαρές πιθανότητες να υπάρχει. Τρεις, έξι, εννέα φορές, γιατί όχι. Θες να γυρίσεις για 500 ευρώ τα οποία είναι μέσα και να φέρεις ένα τριπλό γράμμα. Λοιπόν, θα πω το σίγμα. Το σου. Ήτανε... Ήτανε το σίγμα. Πω... Πω... Έχα να γυρίσω όλα η βάλια, πάω μια βόλτα εγώ. Πω... Ήταν 7 σίγμα. Ήταν μια σπάνια ευκαιρία και μόλις για 20 ευρώ είπες ένα από τα γράμματα τα πολύ δυνατά, το οποίο δυστυχώς για σένα ήταν δυνατό και σε αυτό τον γρίφο. Μόλις 140 ευρώ εδώ. Άλλη μια χρεοκοπία για τη Βασιλική. Ήρθε η ώρα. Έφερες δυο, τρεις, φτάνει. Πάρε και μια γάτα. Πρέπει. Ο Γιώργος κοίτα χαμόγελο, σου λέει δεν χρεοκοπώ μόνο εγώ, χάνουν και οι άλλοι. Η αλήθεια είναι ότι η Βασιλική σε πέρασε στην ατυχία. Πέρασε, διότι πέρασε. Και εσύ και η Βασιλική φέρνατε άσχημες φέτες, αλλά εσύ παράλληλα βγάζεις και λεφτά. Καλό είναι αυτό. Και θέλω να συνεχίσεις να βγάζεις και μάλιστα τώρα που έχουμε τα 500 να του δώσεις να καταλάβει, Γιώργο. Κάνουμε. 40. Το ταφ. Ξανά. Δεν το έχουμε αυτό το πράγμα, δεν γίνεται. Με αυτούς τους δύο δεν γίνεται δουλειά εδώ πέρα. Έχετε φέρει μαζί συνολικά 9 φέτες που χάνετε τη σειρά σας ή χρεοκοπείτε. Εσύ και ο Γιώργος, Βασιλική μου. Με τη διαφορά ότι ο Γιώργος έχει λεφτά στην τσέπη, ενώ εσύ έχεις μόνο μία γάτα στην άκρη λίτρη. Μόνο μία γάτα. Αποστολία, εσύ μπορεί να μην χρεοκοπείς, αλλά δεν το οικονομάς κιόλας. Τίποτα. Ευκαιρία. Δυνατά. Ναι. Το μη. Μη.
Μπράβο. Τριπλό. Θα βγαίνουν πολλά τριπλά γράμματα. Αλλά θα βγαίνουν στην κατάληξη, μάλλον έχουν ψηλοβγεί. Ξανά. Ο Πεντακοσάρης, σε περιμένει. Βεβαίως είναι 300. Το πι. Το πι, παρακαλώ. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Βασιλική, δυνατά. Τριάντα. Το θήτα. Το θήτα, όπως λέμε, θυμάρι. Να ζήσουμε το θυμόμαστε, Γιώργος. Έτοιμος για το επόμενο τριαντάρι, το Τζόρτζ. Το νι. Το νι. Και υπάρχουν συνολικά δύο νι. Μπράβο σου, ξανά. Με όλο αυτιά. Το λάμδα. Το λάμδα. Δεν υπάρχει. Αποστολία, έχεις 60 ευρώ και εσύ. Δυνατά, σε παρακαλώ. Καλό βράδυ, Βασιλική. Το αγαπημένο σου κοσάρικο είναι και πάλι εδώ. Το Β. Το Β. Μπράβο σου, είναι το πρώτο γράμμα της πρώτης λέξης. Με 20 ευρώ δεν κάνουμε δουλειές όμως. Δεν κάνουμε. Τώρα το 500, το βλέπω, το νιώθω, το μυρίζω, το αισθάνομαι. Πάμε. Μπράβο, πες με ένα δεκαπλό γράμμα και βγάλε 500. Το Ζ. Το Ζ, λες να υπάρχει 10 φορές. Μπα. Δεν υπάρχει ούτε μία, Γιώργο. Το ρο. Εύγε, υπάρχει ρο στην τελευταία λέξη, πλησιάζει τη λύση του γρίφου. 610 ευρώ όμως μόνο. Ναι. Δεν θες. Θες. Όχι, δεν θέλω. Δεν θες. Πάμε για 500, άρα φίλε. Ναι, όχι. Δεν πειράζει. Το χ. Το χ, όπως λέμε, χάγι. Μπορείς στην Ολλανδία, εκεί μαζί με τον κουμπάρο. Πάμε. Έλα μου, κοίτα πώς φλερτάρεις με τα 500, ρε φίλε. Το δέλτα. Δέλτα, παρακαλώ. Ωραία. Τώρα έχεις 170. Έχεις βρει κάποια από τις τρεις λέξεις ή και τις τρεις. Και τις τρεις. Τέλεια. 170 ευρώ θα σας ανεβάσουν 1.200 ευρώ πάνω από τη δεύτερη αποστολία. Το θες, ναι ή όχι. Το θέλω, ναι. Το θέλεις, πες το. Βουδισμός, ναι. Ινδουισμός, χριστιανισμός. Είναι οι τρεις θρησκείες, οι τρεις λέξεις τις οποίες ψάχνουμε. Βεβαίως, είναι τρεις θρησκείες με ίδια κατάληξη, βεβαίως. Βουδισμός, Ινδουισμός, Χριστιανισμός και 170 ευρώ για τον Γιώργο που δεν είναι πολλά, αλλά ο Γιωργάκης 1480. Επόμενος γύρος. Και παίζεις και πρώτος, Γιώργο μου, σε αυτόν τον γύρο. Να πάμε στην κοκκινοσκουφίτσα, μάλλον κοκκινοφουστίτσα σήμερα για να μας πει την κατηγορία που έχει απομείνει. Η κατηγορία που έχει απομείνει είναι στη δουλειά. Στη δουλειά. Τζόρτσε, πρέπει να βρούμε κάτι που γίνεται στη δουλειά, όχι παρά στη δική σου. Με τι καταπιάνεις εσύ? Σε εταιρεία ανάπτυξης εφαρμογών. Δουλεύω σαν αναλυτής εφαρμογών. Εντάξει. Ίσως αυτό που ψάχνουμε συμβαίνει και στη δική σου δουλειά, αλλά και στον κοριτσιών. Γιώργο, πού εργάζεσαι, Θεσσαλονίκη? Θεσσαλονίκη, ναι. Και μένεις μόνιμα εκεί? Μένω μόνιμα στη Θεσσαλονίκη. Άρα δεν έχεις σκοπό να γυρίσεις άμα κερδίσεις σήμερα? Όχι άμεσα. Όχι άμεσα. Ενημερώνω σύζυγο εγώ να ξέρει ότι μπορεί να αργήσουμε. Πάμε, Γιώργο. Ταφ. Αυτό δεν το ήθελες. Δεν το ήθελα. Ίσως είναι η τελευταία ευκαιρία της αποστολίας να μπει δυνατά στο παιχνίδι. Όχι ότι τελειώνουμε εδώ, έχουμε κι άλλο γύρο βεβαίως, αλλά με 500 μέσα αποστολία. Το κάπα. Κάπα. Το μη. Μη. Μη το μη, μη το μη. Έλα, Βασιλική. Βασιλική, πόσες φορές χρεοκόπησες? Πολλές. Όχι τώρα. Όχι τώρα. Το σίγμα. Δεν θα πω κάτι μέχρι να σε δω να σηκώνεις και αυτή τη δωρεπιταγή. Περίμενε, βρε. Δεν βιαστικά έτσι, θα σου δώσω εγώ την δωρεπιταγή. Να μην κάνεις κάτι για μας. Να μην δουλέψεις κι εσύ εδώ στο μαγαζί, να μην μπεις ένα σύμφωνο για παράδειγμα.
Σωστά. Λοιπόν, λεπτομέρεια, θα πω αλλά... το λάμδα. Το λάμδα. Τώρα σε ζήκωσε τα 300 ευρώ σου από τον Κοινιακό. Μπράβο. Γύρισε ξανά τον τροχό, σε παρακαλώ. Το πι. Πι. Ξανά. 6-10. Μ' αρέσει αυτό. Δεν θέλω να χάνεις τη φόρα σου. Δυνατά. 30 ευρώ. Το νι. Οπ, 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 οπ. Είχαμε 6-10, ήταν καλή ευκαιρία. Τζορ, τι σκέφτεσαι, έχεις λύσει το γρίφο, μπος. Ναι, λέω να το πω. Γεωργάρα, να σου πω κάτι, είσαι πολύ καλός παίχτης, πραγματικά. Τέλος, σωστή λύση του γρίφου τώρα. Παρουσίαση project σε πελάτη. Παρουσίαση project σε πελάτη. Άκουσα πολλά ρο σε αυτή τη λύση του γρίφου και θέλω να δω αν είναι σωστό και αν θα γύρναγες ή θα έφερνες. Είχαμε τουλάχιστον 2 ρο, που σημαίνει ότι είχε τη δυνατότητα με μια καλή γυροβολιά να πάρει άλλα, για παράδειγμα, 50 και 50 100 ευρώ. Γιώργο, νομίζω ότι εδώ δεν πείσες λίγο την τύχη σου. Εύχομαι να μην σου κοστίσει αυτό. Πάμε στη λεξομαχία νούμερο 3. Είναι 200 ευρώ και σειρά προτεραιότητας για τον 7ο παρακαλώ γύρο. Η κατηγορία είναι πάνε πακέτο. Πάνε πακέτο. Δεν θα χωρίσουνε ποτέ. Πάμε. Ελάτε, πανεύκολο. Πάμε, Γιώργο. Δάντης Βεατρίκη. Βεβαίως, βεβαίως. Δάντης Βεατρίκη. Αν ψάχνετε Χρήστο Δάντη, βγαίνουν πολλοί συνδυασμοί. Ο Δάντης εδώ με Βεατρίκη μόνο είναι το μόνο που παίζει, να ξέρετε. Πάρε 200 ευρώ, παίζεις πρώτο στο γύρο νούμερο 7. Κορίτσι, όσο και να προσπαθούμε, βασιλική μου αποστολία μου, ο Γιώργος είναι συγκλονιστικός παίχτης. Κατάφερε να λύσει 6 γρίφους σε μία λεξομαχία, συνολικά 7 γρίφους. Άφησε 2 στην αποστολία. Και τώρα πάμε στον 10ο γρίφο αυτόν του 7ου γύρου, που ανήκει στην κατηγορία που ξέρει μόνο η Βάλια. Δεν το μοιράζεται ούτε μαζί μου. Η κατηγορία είναι αντίθετα. Αντίθετα. Γιώργο, νομίζω χρειάζεσαι και αυτή την κατηγορία για να πάμε στον τελευταίο γύρο και να έχει χτίσει τόσο μεγάλη διαφορά που τα κορίτσια απλά να σε θαυμάσουν. Να πηγαίνεις προς τον τελικό. Εάν δεν χτίσεις διαφορά πάνω από 2-2,5 χιλιάρικα, τότε δεν μπορώ να σου πω ότι είσαι σίγουρος νικητής. Για να δούμε. Το ταφ. Μπράβο. Και πάλι 100. Έλα, πες μου άλλο ένα διπλό-τριπλό. Το σίγμα. Σίγμα. Τριπλό είναι, μπράβο, 500 ευρώ με τη μία. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν έφερε 500 άρικο γυρνώντας, αλλά έβγαλε 500 με 5 γραμματάκια. Γιώργο, θα μπράβο. Θα αγοράσω το Α. Η σκέψη σου είναι πάρα πολύ σωστή, πολύ καλή. Έχεις 4 Α. Κοντεύεις να λύσεις και αυτό το γρίφο. Θα γυρίσω άλλη μια φορά. Παρακαλώ, Γιώργο. Τρίτο σερί κατοστάρικο. Έλα, έχει γυρίσει η τύχη σου πια. Κάποτε έχανε σειρά σου συνεχώς. Τώρα φέρνει συνεχώς κατοστάρικα. Το νι. Νι. Ωραία. Θα αγοράσω το γιώτα. Ναι. Δεν σε βοήθησε. Λυπάμαι. Έχεις 400. Θα αγοράσω και το ήτα. Σωστός και ψύχρεμος. Αγοράζει άλλο ένα γράμμα που ξέρει. Εμφανίζεται και στην πρώτη λέξη. 300 ευρώ για να το λύσεις. Όχι. Θα γυρίσω. Πάμε. Ρε φίλε, αυτό δεν το έχει κάνει κανείς. 4-4 κατοστάρικα. Τι είπες τώρα, ρε φεγάλε. Έλα. Θα πω το κάπα. Κάπα. Άμα εδώ την πατήσαμε. Μας έφαγε όλα τα γράμματα. Μου έφαγες όλα τα δαχτυλίδια. Εγώ το ξέρω. Αυτό, γι' αυτό λέω μου έφαγες όλα τα δαχτυλίδια και το λέω στον Γιώργο που μάζεψε όλο το χρήμα. Δεν θα το πάρει ο Γιώργος, αλλά δεν θα το πάρεις ούτε εσύ. Γιατί λύνοντας το παίρνεις 100 ευρώ. Τίποτα. Πάμε, αποστολία. Ναι, ναι. Πάμε, παιδιά. Το πει. Σαν να μην έγινε ποτέ αυτό. Γύρισε ξανά, ναι. Δυνατά σε παρακαλώ. Μεγάλη ανάσα, κάτσε κάτω από την μπάρα και γύρνα. Όχι, φίλη μου, αποστολία. Φέρνει ακόμη πιο μικρό ποσό, δεν πειράζει. Το ρο. Ρο. Αχ, λοιπόν, μας έμεινε ένα σύμφωνο. Βεβαίως ξέρουμε όλοι το γρίφο.
Θέλω να γυρίσεις τώρα πραγματικά για το 500, γιατί είναι το μόνο που θα σε σώσει, παρακαλώ. Ναι! Έλα ρε παιδί μου. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Πες το γράμμα. Το Δέλτα. Το Δέλτα. Ωραία. Και φυσικά λύνουμε για το ποσό των, αν είναι δυνατόν, γύρισε 3 φορές και μάζεψε 70 ευρώ. Τζάμπα η κούραση. Θα σου δίνω 100 εγώ από την αρχή. Πάμε, πες το. Ναι. Παράδοση, αντίσταση. Και με αυτά τα 100 ευρώ που μόλις τώρα βγάζει η Αποστολία από τη λύση του γρίφου, ανεβαίνει συνολικά στα 400 ευρώ. Yeah. Όμως παραμένει πρώτος, παρακαλώ. Με μια καλή και ισχυρή διαφορά, μια διαφορά πάνω από 1.300 ευρώ, γιατί έχει 1.780, ο Γιώργος, που μετά τις διαφημίσεις, το τελευταίο γύρο είναι το φαβορί μου. Ο σημερινός μας πρωτοπόρος έρχεται από την Θεσσαλονίκη. Τον έχω χαρακτηρίσει Daniel Craig της Θεσσαλονίκης από το δεύτερο σόου της μάνας του James Bond, βεβαίως. Αλλά επειδή πρέπει να έχεις λίγο πονδιακή καταγωγή, δεν γίνεται. Λίγο. Λίγο. Ο μπαμπάς είναι ποντιός. Και η μητέρα. Μπαμπάς και μαμά ποντί. Είναι διασταύρωση, παιδιά. Κοιτάξτε, Daniel Craig από James Bond και Θεόφιλου Καρασαβίδη. Το λιγότερο. Είναι η μίξη των λαών. Τι να κάνουμε. Μίξη, ξεμίξη, 1780, πρώτος ο Μεσιέ Ζόρζ και 400 ευρώ για την Αποστολία που είναι δεύτερη, ενώ η Βασιλική έχει πέρασει πολύ όμορφα εδώ. Τα λέμε, κάνουμε high five, κάνουμε διάφορα και ωραία δυναμικά, αλλά λεφτά δεν έχει βγάλει ακόμη. Γιώργο, παίζεις, θα έπαιζες πρώτος σε αυτό τον γύρο, αλλά η σειρά, η ζωή τα έφερε έτσι, που η Αποστολία θα παίξει τώρα τον γύρο που έχει μέσα χιλιάρικα, jackpot και 2.500 ευρώ, τον τελευταίο. Άλλη μια κατηγορία Αποστολή έμεινε, αλλά είναι η τελευταία σου ευκαιρία, όπως και της Βασιλικής, να φτάσετε τον Γιώργο. Η τελευταία κατηγορία είναι οδοί και λεωφόροι. Οδοί και λεωφόροι. Επειδή έχω την αίσθηση, μάλλον όχι την αίσθηση, ξέρω ότι η Βασιλική μας είναι την Πάτρα, ο Γιώργος από Θεσσαλονίκη και η Αποστολία. Άργος. Από το Άργος. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω θα βόλευε να βάλουμε κάτι αθηναϊκό. Ωστόσο το κάναμε ακόμα πιο ωραίο. Ναι. Και εδώ θέλω να ζητήσω συγγνώμη από όλους τους φίλους που μας βλέπουν από Κρήτη, διότι ψάχνουμε 3 δρόμους μεγάλους, ίσως τους μεγαλύτερους, στο Ηράκλειο, παρακαλώ. Σίγουρα οι φίλοι μας οι κριτικοί που παρακολουθούν τώρα έχουν βρει τους δρόμους χωρίς γράμματα, αλλά πρέπει να το βρουν τα παιδιά μόνοι τους. Καλή επιτυχία, Αποστόλη. Ευχαριστώ. Η Αποστολή γελάει γιατί φέρνει για ακόμη μια φορά 30-20. Το σίγμα. Δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι. Έλα, ξανά. Είναι μια εξέλιξη. Σίγουρα. Το νι. Άλλα 100. Πάμε. Το κάπα. Θα σου έλεγα ότι μπορείς να αγοράσεις, αλλά δεν νομίζω ότι έχει κάποιο νόημα αυτό. Πρέπει να γυρίσεις τώρα. Τα χιλιάρικα παραμονεύουν. Έλα, σε παρακαλώ. Και εδώ άλλο ένα ράγκαρο για τη φίλη μου την Αποστολία. Βασιλική, δεν ξέρω αν υπάρχουν περιθώρια για να φτάσεις στο Γιώργο. Αν υπάρχουν περιθώρια, τότε αυτά βρίσκονται στο 10% του τροχού της τύχης. Στο 10%. Το υπόλοιπο 90 είναι ποσά τα οποία δεν σου επιτρέπουν να φτάσεις στον πρωτοπόρο μας. Καλή τύχη. Στο. Σε ακούμε. Θα πω το μη. Είναι λίγα τα λεφτά. Για πάμε, σε παρακαλώ πάλι. Αυτό μάλιστα. Ένα γράμμα θέλω και φτιαχνόμαστε. Έλα. Το πι. Πι. Μισό λεπτό να μιλήσω με τον νικητή 2 λεπτά. Το τελειώνεις να φεύγουμε. Πάμε στον Ισαντσούκ, είσαι έτοιμος. Δεν ξέρω τον τρίτο τρόμο.
Ενώ δεν μένει στην Κρήτη, βρήκε ήδη τους πρώτους δύο δρόμους. Ναι. Λογικό μου φαίνεται, κάνει κάποιες συλλογισμούς. Ναι. Πάμε και για το τρίτο. Αποστολία. Δεν ξέρω, πρέπει να βάλουμε κάτω τα μαθηματικά μας για να δούμε ποια είναι η ελπίδα της Αποστολίας που δεν το πιστεύει μέσα της, αλλά υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει. Παρακαλώ. Θέλεις σίγουρα το χιλιάρικο ή 2.500 ευρώ και έχεις τρεις πιθανότητες ακόμη. Την τελευταία φορά που είχες τρεις πιθανότητες, μάζεψες συνολικά 70 ευρώ. Για όνομα του Θεού, μπορούμε και καλύτερα. Πρώτη από τις τρεις, πάμε! Οπα. Είναι ζόρι τώρα. Ναι, γιατί ούτε εγώ ξέρω την τρίτη λέξη. Γιατί δεν ξέρεις καν την τρίτη λέξη. Ναι. Θα πω το λάμδα. Λοιπόν, λέμε το λάμδα. Ευτυχώς που το πίστεψα. Και χαιρετάμε το παιχνίδι. Κάπου εδώ. Τουλάχιστον είδαμε ότι τα 500 υπάρχουν και έρχονται. Το είδαμε, το ζήσαμε. Μπορούμε να το ξαναζήσουμε, Βασιλική. Να δούμε. Βασιλική, έλα να φιληθούμε, κορίτσι μου, να μην διαφέρουμε μετά. Ε, ναι. Μας χαιρετάει η Βασιλική, δεν είναι. Φτάνει, έφερε τρεις-τέσσερις εργοποίες, φτάνει. Δεν είναι εφικτό, δεν είναι η τύχη μαζί της σήμερα, Γιώργο. Να το πω. Έχουμε και τα τρία. Νομίζω, ναι. Μεταξύ μας τώρα, για έναν τελικό ολόκληρο και ένα ποσό κοντά στα 2.000, προφανώς και αξίζει, Γιώργο. Μηνός Γνωσού Δημοκρατίας. Πείτε μου μία πόλη που να μην έχει λεωφορείο Δημοκρατίας. Το βρήκαμε το που έφερα τη χρεοκοπία. Πάμε παρακαλώ, ο μεγάλος νικητής είναι εδώ. Είναι ο Γιώργος και το συνολικό ποσό του Γιώργου είναι 2.080 ευρώ. Ένα χειροκρότημα για τα μεγάλα κορίτσια μας, τη Βασιλική από την Πάτρα. Η φίλη μου Αποστολία από το Άργος, παίρνω το αγόρι εδώ, το οποίο κατάφερε να λύσει συνολικά 8 γρίφους και πανάξια, όντας και ο πιο τυχερός για τα κορίτσια μας, ήταν και άτυχα μεταξύ άλλων, είναι στο μεγάλο τελικό και μετά τα 2.000 πρέπει να απαντήσει τώρα υπεύθυνα πριν πάμε στο τελικό, γιατί ήδη έχουν συγχωρεθεί πολλά τα αμαρτήματά σου, να ξέρεις, στο σπίτι τώρα. Εντάξει, τώρα η σύζυγος πάντα θα γκρινιάξει λίγο, γιατί φεύγεις μόνος σου και πας Αθήνα και δεν παίρνεις και εμένα, επειδή δουλεύω. Ελάχιστα. Ναι, αλλά τώρα έχοντας κερδίσει ήδη 2.000, αγαπούλα μου, και τι τέλειο είναι όλα αλλιώς τώρα. Και πανέμορφος και σαν James Bond σε βλέπω. Για να πάρουμε και τα μάτια και να δεις τι έχει να γίνει μετά. Έλα. Και τι σου έχω εγώ, Γιώργη. Έλα, Γιώργη. Wow. Το ξέχασες αυτό, ε. Ξέχασα, πράγματι. Το έχεις πάρει στον πρώτο γύρο. Πόσο τέλειο. Έχεις 2.000 στην τσέπη ήδη. Δωροεπιταγές για να πας στο σούπερ μάρκετ όλο το μήνα. Στα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας και τη δυνατότητα να βγάλεις κι άλλα. Για να δούμε. Ή δεν θες λεφτά, γιατί έχω κάτι σε 112 κυβικά. Τώρα που το βλέπω άλογα από κοντά, ναι, ζωντανά, αυτό θέλω. 112 άλογα, 1600 κυβικά, σε περιμένουν, Γιώργο, καλή τύχη. Ευχαριστώ. Ο Γιώργος γυρίζει και είναι το νούμερο 22, παρακαλώ. Δώσε μου το φάκελο με το νούμερο 22. Πάρε ένα μπαλαντέρ να έχεις, να με θυμάσαι, και έλα δίπλα μου. Με τον μπαλαντέρ βεβαίως θα πάρουμε και ένα επιπλέον γράμμα. Πάμε στην κατηγορία μας. Η κατηγορία είναι στο σούπερ μάρκετ. Τώρα έχουμε κάνει ζημιά στον άνθρωπο εδώ, Βάλια, διότι έχει ήδη δύο δωρεπιταγές Γαλαξίας, άρα δείχνει την οικοκύρηση είναι, και τελικό γρίφο ένα προϊόν που βρίσκουμε στο σούπερ μάρκετ. Νομίζω αύριο σε περιμένουν στο σούπερ μάρκετ γειτονιά σου με ανοιχτές αγκάλες, σε ζωντανή διαφήμιση. Παρακαλώ, θα βάλουμε 10 γράμματα. Πρώτα τα 5 του τροχού της τύχης. Δεν βλέπω λάμδα και πι. Πάμε στα δικά σου. Κάπα. Κάπα. Μη. Μη, όπως λέμε, μάρκετ. Νι. Και άλλο ένα με το μπαλαντέρ. Το ρο. Θέλω ένα φωνή. Το όμικρον, το έχω βρει. Το όμικρον, γιατί το έχει βρει όπως μου λέει και το εύχομαι ολόψυχα, αλλά επειδή ποτέ δεν ξέρεις, κάτσε να βάλουμε και τα γράμματα εκεί. Να είμαστε σίγουροι. Να το κλειδώσουμε και να χαρούμε όλοι μαζί. Πάμε. Μπράβο. Τώρα το ξέρουν και τα μικρά παιδιά.
Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Ναι. Δυνατά, φύγαμε. Αφρός ξυρίσματος. Αφρός ξυρίσματος. Είναι ο μεγάλος νικητής μας. Έλα εδώ ρε Γιωργάρα. Τα καταφέραμε. Το πήγαμε μέχρι τέλους. Κυρίες και κύριοι, είναι πολύ μεγάλος παίκτης, γιατί κατάφερε να λύσει από τους 12 γρίφους μας τους 9. Είναι παιχταράς και να ο κουμπάρος. Κουμπάρε, κάτσε δίπλα. Συγγνώμη τώρα, δεν χρειάζεται να πεις κάτι. Και γιατί δεν θέλω να μου μιλήσει ο κουμπάρος, από Σαλονίκη επίσης φαντάζομαι. Ναι. Γιατί δεν ξέρω να μιλάω Ολλανδικά. Δεν μπορώ, δεν μιλάω Ολλανδικά. Λοιπόν, να τον χαίρεσαι, παιδιά. Θα ζητήσω μια χάρη. Έχει βγάλει ήδη 2.080 ευρώ ο κολλητός σου. Και εδώ έχω τώρα το κάτι της. Έχουν τρελαθεί Σαλονίκη όσοι σας βλέπουνε. Εσείς κοιτάτε εδώ και ήρθατε και μαζί με ένα αυτοκίνητο, φαντάζομαι. Όχι. Όχι, με τι ήρθατε? Εγώ ήρθα με αεροπλάνο, ο Γιάννης μένει Αθήνα. Και να σε αφήσουμε να γυρίσεις με αεροπλάνο? Όχι. Δεν είναι σωστό. Όχι. Όχι. Και η πτήση είναι βραδινή, καλύτερα κάποια άλλη μέρα. Θα φοβήσεις. Κουβαλάς και λεφτά πάνω σου. Έτσι. Για όνομα. Λοιπόν, τα δύο ήταν η αρχή και εδώ έχω άλλα 2-4 χιλιάρικα ζεστά για τον φίλο μου τον Γιώργο. Πραγματικά μπορείτε να πάτε οικογενειακός και να κάτσετε και κάνα μήνα. Διότι έτσι είναι, παιδιά. Εδώ όποιος γυρίζει, κερδίζει. Καλό βράδυ.